κορίτσι μου το όμορφο! Ήρθε η μορφούλα Ιακωβίδου, τι κάνεις! Είναι καλά εσύ! Έλα, κάτσε, καλώς όρισες! Γεια σας! Το τραγούδι βγήκε τώρα, 3 η ώρα. Τώρα, 3 η ώρα! Δεν θέλω να σε θέλω! Μα κοροϊδεύω και τον ίδιο μου τον εαυτό. Μα γιατί τα κάνετε αυτό, στην οικογένεια μας κοροϊδεύετε. Πριν πούμε οτιδήποτε, ναι, αυτό το τραγούδι, ναι, σου το αφαιρώνει η αρχισυντάχτριά σου. Άκου οι άλλοι, μορσά δεν ντρέπεται, οι άλλοι βάζουν τους καλεσμένους. Εδώ τι κάνετε, τι ωραία πράγματα. Ή πήραμε φωτιά, είναι ένα από τα δύο. Το κόνσεπτ. Είναι το κόνσεπτ. Μορφούλα, αρχικά τι κάνεις. Είμαι πάρα πολύ καλά και είμαι πάρα πολύ χαρούμενη που ήρθα. Ναι ρε μωρό μου, ναι ρε αγάπη μου. Το τραγούδι αυτό το φτιάχνατε, το ψάχνατε καιρό, ενώ... Κοίτα, αυτό το τραγούδι, ναι, έχει ιστορία. Την ακούω. Πριν 5 χρόνια περίπου, δεν ζούσα ακόμα στην Αθήνα, μόνιμα. Σαλόνικα. Σαλόνικα. All right. Ναι, είχα έρθει στον αδερφό μου, τον Πέτρο. Ο αδερφός μου, ο Πέτρος Ιακωβίδης, αν αναρωτιέστε κάποιοι. Αυτός ο τραγούδι, καινούριος τραγούδι. Αυτό το παιδί. Και είχε γράψει αυτό το τραγούδι. Τότε, ναι, και μου λέει, αφού είσαι στην Αθήνα, μου λέει, πάμε λίγο στο στούντιο να κάνουμε ένα demo για να το δειγματίσει. Υπέροχο. Ναι, δεν το είχα ξανακούσει το τραγούδι. Μπαίνω που λες μέσα στο στούντιο, το τραγουδάω, βγαίνω, του λέω, δεν σου έχω ζητήσει, του λέω, ποτέ λέω τίποτα. Αυτό το τραγούδι δεν υπάρχει περίπτωση να το δώσει πουθενά. Όχι, μα για σένα, για σένα ήταν και γι' αυτό και έγινε ναι, αυτό. Ναι. Ρε, εσύ πιστεύεις ότι τα πράγματα γίνονται για συγκεκριμένο λόγο, πιστεύεις το τυχαίο αρχικά? Πιστεύω πάρα πολύ. Και στο τυχαίο. Ναι, και στο κάρμα πιστεύω, αλλά και στο τυχαίο. Πώς γίνεται και στα δύο μορφούλα, τρελαθούμε. Δεν ξέρω πώς γίνεται, νομίζω είναι ανάλογα τις στιγμές. Άρα δεν πιστεύεις πουθενά. Στην πραγματικότητα δεν πιστεύει πουθενά, ρε παιδιά. Ούτε στο, δεν μπορώ να πιστεύω και στο κάρμα και στο τυχαίο. Δηλαδή αυτό ήταν πολύ συντονισμένο να είσαι εκείνη την περίοδο που είχε το τραγούδι και να σου πει, έλα να το τραγουδήσουμε για demo και να πει, αγάπη, αυτό. 4 χρόνια πίσω μου είπες δηλαδή. 5 μπορεί και 6. Δεν θυμάμαι ακριβώς. Πώς και πήρες την απόφαση να έρθεις. Μόνιμα είσαι πια Αθήνα. Μόνιμα. Έχω τώρα 4,5 χρόνια περίπου. Ναι. Δηλαδή σχεδόν μετά από εκείνο το. Μάλλον το τραγούδι κατέβηκα. Για το τραγούδι. Όχι, μην γελάς για το τραγούδι. Ενώ το δεν θέλω να σε θέλω. Το τραγούδι λοιπόν τώρα αυτό, όταν το άκουσες εσύ, το πρώτο συνέστημά σου ποιο ήταν? Το ακούς. Κοίταξε, θα σου πω. Είχε έναν στίχο, το οποίο βέβαια δεν είναι ότι βίωνα κάτι παρόμοιο. Ώστε ξέρεις. Όχι, αλήθεια σου λέω. Έχεις βιώσει όμως. Νομίζω. Καλά, σίγουρα τα έχω βιώσει κάτι, αλλά δεν μπορώ να το θυμηθώ. Άμα ψεύτρα η μορφούλα! Τι κρίμα! Εντάξει, κοίταξε, νομίζω ότι οι περισσότεροι πάνω κάτω. Μην τα νομίζεις τώρα εσύ, για σένα πες. Για μένα. Δεν θέλω να σε θέλω, είναι πολύ ταλαιπωρία. Ναι. Αυτό που ζει και αρχισυντάκτριά μου, γι' αυτό και μου τα αφιέρωσε. Αλλά είναι ταλαιπωρία να θέλεις τον άλλον ή την άλλη, αλλά να μην θέλεις να τον θέλεις. Ναι. Κοίταξε, το έχω πάθει. Μπράβο σου. Αλλά όχι σε σημείο που να είμαι. Πάτωμα. Όπως το τραγούδι δηλαδή. Εσύ γενικά σαν τύψα δηλαδή το φέρνεις μέχρι να σήμερα. Όπω τώρα εδώ πέρα σταματάμε. Εντάξει, έκλαψα, πόνεσα, στεναχωρήθηκα. Ναι, αλλά ναι, για είναι τώρα. Πολύ. Άμα μπει χ στο μυαλό μου, είναι χ. Μπαίνει εύκολα όμως. Όχι, θέλω λίγο χρόνο. Δίνεις ευκαιρίες. Πολλές. Σ' αρέσει. Εσύ τώρα στην Αθήνα που ήρθες εδώ πέρα, βγάζεις τώρα το τραγούδι αυτό. Ναι. Καλή επιτυχία. Σήμερα 3 η ώρα βγήκε το. Δεν θέλουμε να σε. Από την Πάνη φυσικά και πάντα. Πάντα, εννοείται. Τι θα είσαι τώρα στο Φαντασία, δεν είσαι? Φαντασία με τον Νίκο Κονομόπουλο. Με τον Νικόλα, τα φιλιά μου στον Νίκο. Πώς. Εσύ τώρα λοιπόν, ποιος είναι ο σχεδιασμός, πώς θες να πάει? Κοίταξε. Και έχεις και το Just φυσικά σαφέστα, τα καλή αρχή. Ναι. Πολύ και με το βλάστο χώρο. Πολλές αρχές, βλέπεις. Πολλά ξεκινήματα. Πολλά, έχεις. Ναι, αλλά έτσι πρέπει. Γιατί μάλλον πήρες το χρόνο σου, ρε Μορφούλα. Εντάξει, τραγουδά πάρα πολλά χρόνια. Στην Αθήνα με τα τελευταία χρόνια. Αυτό είναι. Πήρες το χρόνο σου για να έρθεις να συστηθείς λίγο διαφορετικά στον κόσμο με ένα ωραίο τραγούδι, με μια συμμετοχή. Γιατί την ίδια στιγμή που ακούμε τη φωνή σου, που είναι χάρισμα από το Θεό σε αυτή την οικογένεια. Όχι, είναι αλήθεια, κορίτσι μου. Και είσαι και γλυκύτατη. Ότι βάζεις καλησπέρα, αυτή είναι η φωνή μου, ακούστε το ταλέντο μου. Και ταυτόχρονα θα δείτε και λίγο προσωπικότητα μέσα από το Just. Ενώ είναι πολύ ωραίο το presentation όπως γίνεται όλο. Ποιος είναι ο σχεδιασμός σου, τι θα ήθελες δηλαδή εσύ? Κοίταξε, γενικά, ενώ είμαι άνθρωπος που έχω πρόγραμμα, στο κομμάτι της δουλειάς δεν θέλω να το σκέφτομαι και πάρα πολύ. Ξέρεις, α, τι θα κάνω αύριο, τι θα κάνω μεθαύριο, okay, γιατί θα πεθάνω μετά. Ωραίο. Πολύ σωστό, ναι, πολύ σωστό. Προφανώς και έχω κάποιο πλάνο στο να εξελιχθώ, στο να βγάζω τραγούδια, στο να είμαι σε μαγαζιά με καλλιτέχνες που... Ξέρεις, αγαπώ, και να είσαι και εσύ το μαγαζί κάποια στιγμή. Κάποια στιγμή, προφανώς. Φυσικά, φυσικά, ναι, φυσικά. Μακάρι. Οπότε αυτή είναι η εξέλιξη. Δεν θέλω να το πολύ σκέφτομαι, γιατί είμαι πάρα πολύ αγχώδης γενικά, οπότε... Τι ζώδιο είσαι, ρε Μορφούλα? Είμαι καρκίνος με παρθένο. Αγάπη μου καλή! Αυτό είναι καλό. Τι κρίμα. Είναι καλό αυτό.